Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην υπουργός, βουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κακλαμάνη, καλώς ήρθατε, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ στο ετήσιο ραντεβού μας. Στο ετήσιο ραντεβού μας, στο μεγάλο ραντεβού. Στο μεγάλο, γιατί έρχεστε και στα πάνελ εσείς. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα τώρα ξέρετε, απόψε διαδεχόμαστε στην φιλόξενη συχνότητα του καναλιού σας μία συνέντευξη, έναν άνθρωπο μάλλον που έδωσε μία συνέντευξη σημαντική. Στο Μάκη, πολύ σημαντική να πούμε. Στο Μάκη τον Κουρί και ναι. Στο Σπύρο τον Κουτζάνη. Ναι. Μπράβο. Του καθηγητού του Χρήστου του Γιαναρά. Ελπίζω να κρατήσουμε και εμείς το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Όπως τώρα, εγώ δεν θέλω να σας κάνω το κομπλιμέντο, αλλά κάθε φορά που έρχεστε θέλω να σας πω ότι σκίζει και από τηλεθέαση η εκπομπή. Πάτε πολύ καλά. Θέλει να σας ακούει ο κόσμος, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε δεν συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό νομίζω ότι έχει την πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, να ακούσει ένα πολιτικό με τον οποίο μπορεί να μην συμφωνήσει ιδεολογικά, αλλά θες να τον ακούσει γιατί παρουσιάζει για ενδιαφέρον ο λόγος του. Έχω ετοιμάσει πάρα πολλές ερωτήσεις και θα σας ρωτήσω τα πάντα. Αυτό που καλώ εσάς, φίλες και φίλοι, είναι ο κ. Κακλαμάνης δέχεται ασφαλώς, το έχει κάνει όλες φορές όσες έχει έρθει, εδώ και με έχει τιμήσει στο στούντιο της εκπομπής, στο Κόντρα. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να το ρωτήσετε κι εσείς όσοι θέλετε, απευθείας ό,τι θέλετε τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε λοιπόν, για να μην λέμε και πάρα πολλά. Σήμερα ο κ. Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, πήγε στην Θράκη, στην Κομοτηνή και ανάμεσα στα άλλα στην ομιλία που έκανε κύριε Κακλαμάνη, είπε ότι η Ελλάδα της αρπαχτής τελείωσε. Σας λέει κάτι αυτή η φράση? Εμένα μου λέει αρκετά πράγματα, ότι η Ελλάδα της αρπαχτής τελείωσε. Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας? Προφανώς εννοούσε ότι τώρα έχει τελειώσει, υπήρχε η Ελλάδα της αρπαχτής πριν από τον ίδιο και τώρα που έχει έρθει ο ίδιος, η Ελλάδα της αρπαχτής έχει τελειώσει. Αυτό μάλλον. Το καταλαβαίνω εγώ. Ωραία. Εγώ θα πω ότι πράγματι υπήρχε αρπαχτή στο παρελθόν. Και όχι στο πρόσφατο, από το απότερο παρελθόν. Εννοείται στις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή. Δεκαετίες. Ναι. Μην παίρνει όμως και τόσο μεγάλο όρκο ότι δεν υπάρχει πια η Ελλάδα της αρπαχτής, επειδή είναι πρωθυπουργός ο ίδιος. Mm-hmm. Μην ορκίζεται. Γιατί μην παίρνει όρκο. Μην παίρνει όρκο, κύριε Λιάτσο. Και μακάρι του χρόνου τέτοια εποχή να μου πείτε έπεσες έξω, Κακλαμάνη. Αν είναι ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός. Του χρόνου, θα πάμε καλά, θα σας ρωτήσω για τις εκλογές. Αλλά γιατί το λέτε με τόση εμφαντικότητα? Γιατί ξέρετε, από το 90 που είμαι στην κεντρική πολιτική σκηνή ή αν θέλετε από τα φοιτητικά μου χρόνια που ασχολούμουν σε επίπεδο φοιτητών βέβαια με τα κοινά, η εμπειρία με έχει διδάξει ότι τα μεγάλα λόγια μην τα εξτομίζεις τόσο εύκολα. Mm-hmm. Να τα σκέπτεσαι πριν τα πεις. Ναι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα έχει κάνει σημαία την υπόθεση Καμένου, την πώληση πυρομαχικών στη Σαουδική Αραβία, που δεν τελεσφόρησε τελικώς, με αποτέλεσμα να απολέσουμε μερικές δεκάδες εκατομμύρια, νομίζω κοντά στα 60, λίγο παραπάνω από 65 εκατομμύρια. Καμένου. Και μιας και το πάτε εκεί, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι το πάτε. Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη, αλλά φαντάζομαι ότι περιλαμβάνεται και αυτό το πράγμα στη σκέψη σας. Λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάδα της αρπαχτής τελείωσε, απαντάτε με αυτόν τον τρόπο και θέλω να σας ρωτήσω. Τι έχει συμβεί, τι νομίζει η Νέα Δημοκρατία, διότι σήμερα έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα. Πρώτον, ότι θα κάνετε μέχρι και διαβάζω εδώ πέρα ότι θα πάτε, λέει, μηνυτήρια, θα κάνετε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Θα γίνει μηνυτήρια αναφορά. Υπάρχει επίσημη δήλωση της Νέας Δημοκρατίας? Επίσημη δήλωση δεν υπάρχει, αλλά εγώ, όπως ξέρετε, παρακολουθώ φανατικά το ρεπορτάζ από το πρωί ως το βράδυ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πρέπει να τα παρακολουθώ όλα, μήπως και μου φύγει τίποτα. Στο Στρασβούργο είναι σήμερα ο αρχηγός σας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του είναι και η νέα εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, συνάδελφός μου δημοσιογράφος, η κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία σε ένα brief που έκανε εκεί στους δημοσιογράφους, είπε ότι σκέπτονται από τη Νέα Δημοκρατία να κάνουν μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση Καμένου στον Άριο Πάγο. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Λιάτσο, να σας πω κάτι. Δεν έχω καταλάβει καλά-καλά τελικά πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα σε αυτή την ιστορία. Και γιατί δεν το έχω καταλάβει, αν δεν το έχω καταλάβει εγώ, υπό την έννοια ότι είμαι βουλευτής, έμπειρος κτλ. Φαντάζομαι πόσο να το έχουν καταλάβει εμείς. Όχι μόνο εσείς, και εσείς είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Και οι απλοί πολίτες. Για τον κόσμο. Έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό, τον κόσμο και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν περιμένω να έρθει ο κύριος Καμένος στη Βουλή. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες πραγματικές. Έχουν υποβληθεί, όπως ξέρετε, επίκαιρες ερωτήσεις και από εμάς και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς έχουμε τη μία πλευρά του λόφου την οποία προβάλλουμε.
κύριος Καμένος πρέπει να έρθει τώρα να φωτίσει την άλλη πλευρά του λόφου για να δούμε εάν πράγματι οι εξηγήσεις του, που, οι εξηγήσεις που θα δώσει θα είναι πιστικές. Ναι. Εάν δεν είναι πιστικές οι εξηγήσεις, βεβαίως μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια της αντιπαράθεσης και όχι μόνο της τυπικής πολιτικής αντιπαράθεσης, ενδεχομένως και αυτό που λέτε, ή αν θέλετε και μία πρόταση μορφή στο πρόσωπό του με μία προϋπόθεση. Εγώ πάντα λέω ότι οι προτάσεις μορφής είτε στις κυβερνήσεις είτε σε υπουργούς, οι ανασχηματισμοί και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται, ξαφνικά αναγγέλλονται. Mm-hmm. Γι' αυτό καλό είναι να μην τα προαναγγέλλεις αυτά τα πράγματα. Ναι. Θέλω λοιπόν, φαντάζομαι μέσα στη βδομάδα που έρχεται, ότι θα συζητηθούν αυτά τα πράγματα στη Βουλή. Ναι. Και επειδή έχουμε να κάνουμε και με μια χώρα που μας ενδιαφέρει να έχουμε φιλικές σχέσεις, αναφέρουμε τώρα στη Σαουδική Αραβία, όπου και εκεί γίνεται ένας μήλος και ναι, δεν ξέρεις, τους μισούς πρίγκιπες τους συνέλαβαν οι άλλοι μισοί και τους έχουν βάλει, υποτίθεται, φυλακή. Τώρα σε κάποιες βίλες θα τους έχουν μέσα, υπό περιορισμό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Να δούμε πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Μέχρι στιγμής, σαν απλός πολίτης, κύριε Λιάτσο, και αν κρίνω επειδή σας διαβάζω, να ξέρετε, και στο βαθμό που μπορώ σας ακούω και βράδια, να είστε καλά. Έχω την εντύπωση ούτε εσείς μέσα σας έχετε πιστεί απολύτως προς ποια πλευρά είναι η αλήθεια. Εγώ και να έχω πιστεί δεν πρόκειται να το πω δημοσίως. Εμένα η θέση μου δεν είναι από τις απόψεις μου. Γι' αυτό και είπα ότι αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας το ρεπορτάζ σας. Να ρωτάω εσάς με τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Τον περιμένουμε να έρθει στη Βουλή να δώσει τις εξηγήσεις του και από εκεί και πέρα θα πάρει το κάθε κόμμα τις αποφάσεις του. Υπάρχουν δύο πράγματα λοιπόν, όπως είπαμε. Εσείς μας είπατε τώρα και για την πρόταση μορφής που ακούστηκε την περασμένη εβδομάδα και απάντησε ο κύριος Τζανακόπουλος, ο εκπρόσωπος κυβερνήσεως, ότι μακάρι να γίνει η πρόταση μορφής, να πάμε στη Βουλή να τα κουβεντιάσουμε όλα. Έτσι που ο κύριος Τζανακόπουλος άκουσα και Λιάτσο, τον κύριο Παπά, άκουσα τον υπουργό επίσης να το λέει. Προσέξτε, να σας πω κάτι. Ναι. Η εμπειρία, εγώ έζησα παραδείγματος χάρη το 90-93, που όπως ενθυμίστε, η πλειοψηφία της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν μία ψήφος. 151. Τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κάνει προτάσεις μορφής. Mm-hmm. Και εμείς τρίβαμε τα χέρια μας γιατί πράγματι γινόταν μια απίστευτη συσπήρωση των 151. Ακόμη και όσοι γρινιάζαμε τη βραδιά που ήταν η συζήτηση. Μια γροθιά όλη. Επομένως, πολιτικά αυτό λειτουργεί πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε υπέρ της κυβέρνησης εναντίον της οποίας κάνεις την πρόταση μορφής. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν και οι συμβολισμοί. Δεν είναι ότι πας και πιστεύεις ότι θα περάσει η πρότασή σου μορφής στο πρόσωπο του κυρίου Καμένου. Γιατί αν πέρναγε θα πέφτει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Έτσι με τους δικοί μας ψήφους μόνο ή της αντιπολίτευσης δεν φτάνουν. Επομένως θα πέφτει η κυβέρνηση. Είναι όμως ο συμβολισμός και η ανάδειξη του προβλήματος επειδή θα γίνει μία μέρα συζήτηση. Άρα δεν πας μόνο για το αποτέλεσμα το τελικό, πας και για να αναδείξεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Εσείς τώρα μέχρι στιγμής που έχετε παρακολουθήσει το θέμα, φαντάζομαι αρκετά προσεκτικά. Αξίζει να γίνει πρόταση μορφής από τη Νέα Δημοκρατία για ένα τέτοιο θέμα, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, εάν θα με καλούσατε σε ένα πάνελ μετά τη συζήτηση στη Βουλή, θα μπορούσα να σας δώσω απάντηση πλέον έχοντας όλα τα δεδομένα μπροστά μου. Mm-hmm. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει κυρίως, να έρθει στη Βουλή ο Υπουργός και να απαντήσει στα ερωτήματα που θα του βάλει, του έχει ήδη βάλει η αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα λέει ότι ο κύριος Τσίπρας θα συνεχίσει να καλύπτει το συναρχηγό του. Λέει, η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό. Αν ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει να καλύπτει το συναρχηγό του, ρωτάει. Κοιτάξτε, τώρα τι να λέμε τώρα. Αλλά έχουμε και το άλλο που πρέπει να το πω και να έχουμε μια συνολική απάντηση. Αν δεν τον καλύπτει, σημαίνει ότι έχει πάρει την απόφαση να μας πάει σε εκλογές από τώρα. Πολύ σύντομα. Ναι, τώρα βγήκε ο ένας εκ των δύο αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει ότι η υπόθεση Καμένου είναι για ειδικό δικαστήριο. Και δεν το πολύ κατάλαβα. Κοιτάξτε. Δηλαδή το θεώρησα πολύ προχωρημένη άποψη. Ναι. Πιστεύω ότι πριν γίνει η κουβέντα που σας είπα στη Βουλή, αυτό θα έλεγα ότι είναι προχωρημένη άποψη, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, mm-hmm. διότι σημαίνει ότι τελεσίδικα ο κύριος Καμένος έχει βλάψει το δημόσιο συμφέρον, όχι μόνο εις χρήμα, ενδεχομένως και με τις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία κτλ. Και βεβαίως αυτό ακολουθεί, όπως ξέρετε, μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Κοινοβουλευτική καταρχήν mm-hmm. και μετά δικαστική. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται βιασύνη. Εγώ θα είμαι πολύ σκληρός εάν δω ότι δεν με πείθει, αλλά κρατώ λίγο μια στάση όχι αναμονής, πιο ήπια, διότι θέλω να
να ακουστούν όλες οι απόψεις. Να δηλαδή. Λειτουργώ ναι. θεσμικά. Πρέπει να Σωστό. Μάθουμε να σεβόμαστε τους θεσμούς. Και η αντιπολίτευση, αλλά κυρίως η εκάστοτε κυβέρνηση. Κυρίως η εκάστοτε κυβέρνηση. Σήμερα το απόγευμα με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα κόσμος και ρωτάει για αυτό που ονομάζεται κοινωνικό μέρισμα. Αυτό που εξήγηλε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Και πληροφορηθήκαμε σήμερα από την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας το πρωί που βγήκε σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι να πω, στο τηλέφωνο, ότι η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να το ψηφίσει επί της αρχής. Δύο τα ερωτήματα. Πρώτον, γιατί θα το ψηφίσει? Και το δεύτερο που θέλω να απαντήσετε είναι γιατί θα το ψηφίσει φέτος, ενώ πέρσι δεν το έχει ψηφίσει, τι έχει αλλάξει φέτος? Μάλιστα. Το γιατί θα το ψηφίσει, επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Σας διαβάζω τέσσερις σειρές. Η ελεύθερη οικονομία στην οποία πιστεύει η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αποκλείσει τη διεύρυνση του οικονομικού τομέα τον οποίον ελέγχει το κράτος. Και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βρει τη δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρύτερων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος και του εθνικού πλούτου. Αυτό εδώ είναι κομμάτι από την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή τον Οκτώβριο του 1974 και σας απαντώ εγώ απόψε γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του κοινωνικού μερίσματος ως φιλοσοφία και ιδεολογία. Ευλόγως τώρα με ρωτάτε, γιατί αυτό, δεν το ψηφίσατε αυτό όμως πέρσι. Είναι του 1974. Ναι. Άρα ίσχυε και πέρσι. Ακριβώς. Γιατί δεν το ψηφίσατε πέρσι. Σωστά. Δεν θα πάω στην εύκολη λύση και απάντηση και να θυμίσω το τι είπε ο κύριος Τσίπρας για το κοινωνικό μέρισμα που μοίρασε η κυβέρνηση Σαμαρά 600 εκατομμύρια το 2014. Είναι αληθές αυτό, ναι, βεβαίως. Το αφήνω. Ναι, ναι. Είχε πει τόσα εξάλλου τότε που δεν χρειάζεται να τα θυμίζω. Θα σας πω κάτι. Εμείς δεν διαφωνήσαμε πέρσι, κύριε Λιάτσο, επί της αρχής και της φιλοσοφίας. Διαφωνήσαμε κυρίως πρώτον για το πού θα δίδεται το κοινωνικό μέρισμα, δεύτερον με ποιες διαδικασίες θα δίδεται το κοινωνικό μέρισμα και τρίτον, δυστυχώς, δυστυχέστατα, για έναν ρομαντικό ευρωσκεπτικιστή, αυτό είναι δική μου άποψη, χωρίς να έχουμε πάρει και την άδεια των δανειστών μας. Τι συνέβη λοιπόν πέρσι, το έδωσα. Θυμάστε ότι έφτασαν να το δίνουν ακόμα και σε βουλευτές. Ναι. Άρα φίλδιν μίγδιν. Φέτος δεν θα γίνει έτσι η διαδικασία. Όχι, όχι, διαφορετική. Αυτό πρέπει να εσύ να δηλώσεις. Βεβαίως. Είσαι μέσα δηλαδή βεβαίως, σε αυτά, στις προϋποθέσεις, στις κατηγορίες, για να το πάρεις. Και θυμάστε τη δακρύβρεχτη επιστολή Τσακαλώτου ναι. προς τους δανειστές. Συγχωρήστε μας ναι. που το δώσαμε χωρίς να σας ρωτήσουμε. Αυτό έλεγε η επιστολή. Ναι. Φέτος λοιπόν. Εγώ πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο και συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν με ενόχλησε η επιστολή Τσακαλώτου. Διότι μπορεί να ήταν και ένας πολιτικός ελιγμός. Δηλαδή, ας τα ακούσουμε λίγο από τους θεσμούς, από την Τρόικα, αρκεί να πάρει ο κόσμος τη βοήθεια. Ναι, εντάξει. Λέω τώρα. Ναι. Εντάξει, φέτος πάντως είχαμε συνένεση από λοιπόν, τους θεσμούς. Προσέξτε λοιπόν τώρα φέτος. Πρώτον, υιοθέτησαν τη βασική μας πρόταση, την οποία την κάναμε εδώ και 15 μέρες. Ότι το μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού μερίσματος να πάει στους μακροχρόνια άνεργους. Το πρώτο πράγμα που είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές ήταν αυτό. Ναι. Το οποίο ήταν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, είπαμε να αλλάξει η διαδικασία. Την περιγράψατε με λίγα λόγια γιατί. Ναι. Πώς θα, ξέρετε, ποιοι θα πάρουν το επίδομα. Που ήταν η δεύτερη ένστασή μας. Άρα και αυτό έγινε δεκτό. Και τρίτο, κύριε Λιάτσο μου, τώρα να πούμε και την αλήθεια. Το μεγάλο κομμάτι, το ένα, είναι τα 700 εκατομμύρια στους φτωχούς. Μη φοβόμαστε τη λέξη. Δυστυχώς. Υπάρχουν φτωχοί στην Ελλάδα του 2017. Ασφαλώς και υπάρχουν. Έτσι, ναι, όχι γιατί και κάποιοι... αυτή τη λέξη, πολύ εύστοχα το λέτε, πολύ εύστοχα το λέτε, κύριε Κακλαμάνη, τη λέξη φτωχή το χρησιμοποιεί και η Contra News αύριο το πρωί στο πρώτο της θέμα. Μιλάει δηλαδή νηστικούς ήθελαν να αφήσουν τους φτωχούς στα Χριστούγεννα. Αυτό λοιπόν, είναι. Παρακαλώ. Υπάρχουν επομένως φτωχοί. Και το τρίτον, το οποίο δεν μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ναι. ως συνήθως του έβαλε το περιτύλιγμα μόνο και είπε ότι έτσι η ΔΕΗ δεν θα αυξήσει το τιμολόγιό της, ήταν απέτηση της Τρόικας και της Κομισιόν να δοθούν τα 360 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Ήταν, λέτε, απέτηση της Κομισιόν. Βεβαίως, βεβαίως.
Βεβαίως, και αν ακούσατε τη δήλωση του εκπροσώπου της Κομισιόν, λίγο πολύ το είπε απόψε αυτό, ναι, το οποίο σας λέω. Πάντως, να σας πω κάτι. Έτσι. Τα τιμολόγια δεν θα ανεβούν, μάλλον θα μειωθούν, ναι, κιόλας. Μακάρι να μειωθούν. Θα μειωθούν κιόλας το 18, διότι μας είχαν βγάλει τον αδόξαστο, ναι, τα τιμολόγια. Τώρα, από εκεί και πέρα, κύριε Λιάτσο, ακούστε, κάποτε πρέπει σε αυτόν τον τόπο να μάθουμε και να πιστεύουμε και να επιδιώκουμε. Είδατε, μιλώ εις πρώτο πληθυντικό. Όλοι δηλαδή. Όλοι, ναι, ναι, όλοι, ναι, μας. Mm-hmm. Ότι κοινωνική πολιτική με δανεικά δεν γίνεται, κύριε Λιάτσο. Κοινωνική πολιτική γίνεται με τον τρόπο που σας διάβασα. Ναι. Από το περίσσευμα του εθνικού πλούτου, που προσέξτε τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός, ότι ο εθνικός πλούτος είναι από τη μια μεριά ο δημόσιος πλούτος, mm-hmm, και από την άλλη ο ιδιωτικός πλούτος. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο μαζί κάνουν τον εθνικό πλούτο, και έλεγε και στους πλούσιους ιδιώτες, δεν θα τα κρατάτε όλα για τον εαυτό σας. Θα τα μοιράζεστε με τους τόπους. Αλλάξαν οι εποχές. Ναι, αλλά αυτά γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1974. Δυστυχώς αλλάξαν οι εποχές, κύριε Γραμμάνη. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις της οικονομίας, είχαμε υπεραπόδοση στην οικονομία. Εσείς λέτε ότι προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα από την υπερφορολόγηση και ότι τα νέα μέτρα έφεραν το πλεόνασμα ρεκόρ. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λιάτσο, δεν είναι το λέμε εμείς, το λέτε όλοι. Το λέτε όλοι σας. Το λέτε όλοι σας, εννοώ. Για τους φόρους. Καλά, ναι, για τους φόρους όλοι λοιπόν, το. Δεν είναι. Εδώ τώρα αυτό μου θυμίζει το γιο που σκοτώνει τον πατέρα για να έχει μετά την ευχαρίστηση να πάει να τον κλάψει στην κηδεία ως ορφανός. Ναι. Αυτό μου θυμίζει. Λοιπόν, τώρα τι κοροϊδευόμαστε. Είναι από περίσσευμα αυτά τα λεφτά. Δηλαδή από εθνικό πλούτο. Είναι από ανάπτυξη αυτά τα λεφτά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ωραία. Θα πάρουν φέτος το μέρισμα αυτό. Του χρόνου πόσοι από αυτούς θα μετριέται αυτό το μέρισμα όταν από 1η-1η-19 είναι ήδη ψηφισμένες οι μειώσεις των συντάξεων. Mm-hmm. Και από 1η-1η-20 αυτοί που ήταν στα 9 χιλιάρικα το χρόνο εισόδημα θα πληρώσουν φόρο και θα τους πούμε πάρτε και ένα 500 που ισοφαρίζει το φόρο που σας πήραμε λόγω της μείωσης του αφορολόγητου. Mm-hmm. Τα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όπως άκουσα απόψη τον κύριο Τσακαλώτο να πανηγυρίζει. Ότι... σας το έχει δώσει, δεν ξέρω, ναι, ναι, αν το, ναι, γράφετε, ναι, σε ρεπορτάζ, επίσημα, ναι, βγήκε για τη χαλάρωση, λέει, των capital controls. Ναι. Συγγνώμη, τώρα κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή πριν 2,5 χρόνια, εξαιτίας της Βαρουφακιάδας, με τον οποίο όμως Βαρουφάκη ο κύριος Τσίπρας αγκαζέ, επήγαινε περιπάτους στα ωραία δρομάκια στο ΜΕΤΣ και στις αλέες του Εθνικού Κήπου, και μπήκαμε στα capital controls, τώρα έρχεται και να πανηγυρίσουμε επειδή μετά από 2,5 χρόνια, ευτυχώς, καλό είναι που το κάνει, έτσι προσέξτε, δεν λέω κακώς το κάνουν, καλό είναι που το κάνει, χαλαρώνει λίγο τη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις. Και τι θέλει δηλαδή, να βγούμε να τον χειροκροτήσουμε, όπως διάβαζα ρεπορτάζ, κύριε Μιλιάτση. Εσείς είστε ένας δημοσιογράφος, διευθύνετε μια εφημερίδα που έχετε επιλέξει η γραμμή σας. Όχι άκρητα, οφείλω να το πω αυτό, και μερικές φορές ίσως και πιο σκληρά από τις αντικυβερνητικές εφημερίδες. Στηρίζεται όμως την κυβέρνηση. Διαβάζω ρεπορτάζ τώρα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Καθοδόν, λέει. Για ποιο λέτε, για την επίσκεψη Τσίπρα, ναι, στην, ναι, Κομωτινή. Καθοδόν, λέει, ναι, ναι, καθοδόν. Ήταν λίγο υπερβολικό. Από την Ξάνθη προς ένα χωριό. Λαός τον περίμενε στον δρόμο. Γυναίκες με λουλούδια τον υπεδέχτηκαν. Του χάρισαν τα λουλούδια και του έλεγαν «Αλέξη μου, μας έσωσες με το επίδομα που θα μας δώσεις». Τώρα δεν θέλω να πω καμία παρομοίωση. Όχι, μην παρομοιάσετε. Ναι, που θα, χώρες, ναι, ναι, που θα χαλάσουμε την εκπομπή. Όχι, αυτά, όχι, είναι απίστευτα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Το Αντινιούς το διαβάζετε. Ό,τι και να κάνει, ναι, πάντως ο κύριος, ναι, Τσίπρας, το, ναι, πεπρωμένο φυγεί αδύνατο. Αδύνατο. Ναι. Θα τις κάσει τις εκλογές. Θα έρθουμε και σε αυτό. Έχω πολλά να σας ρωτήσω για τις εκλογές. Θα τις κάσω. Κύριε Κακλαμάνη, ξέρετε ότι σας συμπαθώ ιδιαίτερα. Έχω πολλά να σας ρωτήσω. Εντάξει, ναι, να ανάψουν πολλά τα αίματα. Να σας ρωτήσω. Λίγο. Θα ανάψουν τα αίματα. Το Αντινιούς τώρα θα ανάψουν τα αίματα. Το Αντινιούς, όπως ξέρετε, το ξέρετε εσείς, το ξέρει και ο κόσμος, πιστεύω. Ναι. Είναι ένα καλό site με καλή ενημέρωση και καλή αρθρογραφία, το οποίο έχει χαρακτηριστεί σαμαρικό. Ότι είναι της πλευράς Σαμαρά. Θα έλεγα ότι έχει πολιτική άποψη. Έχει πολιτική άποψη, ναι, αλλά έχει χαρακτηριστεί, το ξέρετε. Ίσως λόγω της σχέσης που υπήρχε, της φιλικής μεταξύ του Αντώνη του Σαμαρά και του αποθανόντος ιδρυτού του Αντινιούς. Μάλιστα, τώρα το συνεχίζει ο γιος του και οι συνεργάτες. Πάντως, εμένα μου λένε, θες να μάθεις τι σκέφτεται ο Αντώνης ο Σαμαράς γι' αυτό, διάβασα το Αντινιούς. Διότι εκφράζεται η άποψή του από εκεί μέσα. Ξέρετε τι γράφει σήμερα. Προσέξτε τι γράφει.
Πάλι Γιουσουφάκη του Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία. Για το μέρισμα. Ναι. Πάλι Γιουσουφάκη του Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία. Άλλο, σε άλλο σημείο, στο ίδιο άρθρο. Ο Κυριάκος ζήλεψε τον Αλέξη και αποφάσισε να αγκαλιάσει το λαϊκισμό, μοιράζοντας σανός τους χαχόλους. Εντάξει, είναι μια άποψη με την οποία δεν συμφωνώ και θα με επιτρέψετε στο βαθμό που ξέρω τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ξέρετε ότι πολιτικά οι σχέσεις μας έχουν... Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν. Δεν είναι όπως ήταν, άρα δεν έχετε απέναντί σας έναν άνθρωπο με το λιβανιστήρι υπέρ του Αντώνη του Σαμαρά. Αλλά εκτιμώ ότι δεν είναι και απόψεις του Αντώνη του Σαμαρά. Ναι. Πράγματι, επειδή μιλάτε έτσι όσο πιο ειλικρινά μπορείτε και φτάσαμε τώρα στον Αντώνη τον Σαμαρά, επειδή το ρεπορτάζ το δικό μου, από το ρεπορτάζ το δικό μου προκύπτει ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Σαμαρά με Κυριάκο είναι στην, πώς να το πω τώρα, είναι στην κατάψυξη. Δεν το ξέρω. Εάν ήξερα, θα σας απαντούσα ευθέως την άποψή μου. Δεν το ξέρω. Εγώ διαβάζω δηλώσεις τουλάχιστον και του αρχηγού του κόμματος, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά που λένε το ανάποδο. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Και δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να έχει πλήρη γνώση εκτός των δύο σε τι επίπεδο είναι η σχέση. Σε αυτό έχετε δίκιο. Εγώ κατέθεσα πληροφορίες από το ρεπορτάζ που κάνω. Παραδείγματος χάρη, διαβάζω επίσης, να σας πω αυτό τώρα που ξέρω, με άλλο πρόσωπο. Mm-hmm. Έτσι. Ότι οι σχέσεις του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη έτσι αλλιώς καλλιώτικα. Επειδή με τον Βαγγέλη τον Μεϊμαράκη μιλάω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, τυχαίνει και είναι τα γραφεία μας στη Βουλή σχεδόν δίπλα-δίπλα, πίνουμε όποτε έρχεται έναν καφέ. Να πούμε. Σας λέω ότι ούτε η μία πλευρά που λέει τα βρήκαν και έχουν γίνει κολλητάρια ισχύει, ούτε το άλλο ότι δεν λένε καλημέρα. Είναι δύο άνθρωποι που συναντιόνται, που μιλάνε. Ευθέως του λέει την άποψή του ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, κάπου συμφωνούν, κάπου διαφωνούν. Αλλά το κάπου διαφωνώ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα κύριε Λιάτσου. Και εσείς τη σύσκεψη που κάνετε να βγάλετε το πρωτοσέλιδο. Έτσι, υπάρχουν και κάποιοι γνώμες, απόψεις, άλλες διαφορετικές. Αυτό δεν σημαίνει δεν θα βγει η κοντρανιούς αύριο όμως. Αυτό είναι και δημιουργικό. Εγώ για ακόμα μία φορά θα επαναλάβω ότι είμαι διευθυντής μόνο της Κυριακάτικης Κόντρα News. Για να μην κλέβω και τη δουλειά των συναδέλφων. Η Κόντρα News η καθημερινή βγαίνει από άλλους συναδέλφους. Από τον Λάμπρο, τον Παπαγεωργίου, τον Γιώργο, τον Τσιλογιάννη και την όλη τη δημοσιογραφική ομάδα. Ωραία, νομίζω αλλά ότι αυτό που κάνετε... Για τις συσκέψεις έχετε απόλυτο δίκιο. Για τις συσκέψεις αυτό δεν σημαίνει επομένως δεν... Τι απαντάτε, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το εσωκομματικό κλίμα στη Νέα Δημοκρατία, εσχάτως. Λένε πολλοί ότι παρασύρεται από τους ακραίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέγοντας ακραίους φωτογραφίζουν κυρίως τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον Μάκη τον Βορύδη πιθανώς και κάποιους άλλους. Τι απαντάτε σε αυτό? Θα σας πω με συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνω και πιο πιστευτός. Γιατί μπορεί να λέω ότι θέλω εγώ και να μην με πιστεύει ο κόσμος. Υπήρχε ένα θέμα σε ένα από τα επίμαχα νομοσχέδια, το οποίο επί 15 μέρες μονοπόλησε όλη τη δημοσιότητα, κατά την άποψή μου κακώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, που ήταν ο γνωστός νόμος για την αλλαγή φύλου. Έτσι. Ναι. Και διάβαζα στις εφημερίδες, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης υποχώρησε στην ακραία θέση του Άδωνη Γεωργιάδη. Σας λέω εντύμως, επειδή εγώ είμαι πολλές ώρες στη Βουλή και λόγω των καθηκόντων, αλλά έτσι είχα μάθει. Παλιοί, ξέρετε, έχουμε μάθει να είμαστε κατεξοχήν κοινοβουλευτικοί. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσω με πολλούς συναδέλφους. Σας λέω λοιπόν ότι καλός ή κακός, αυτό ο καθένας έχει την άποψή του. Η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπέρ της τάσης που κρατήσαμε τελικά. Δεν ήταν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης που είχε αυτήν την άποψη την επέβαλε. Δηλαδή αδικεί και το Γεωργιάδη αυτό το πράγμα και βεβαίως αδικεί τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Που σας υπενθυμίζω ότι μαζί με 18 βουλευτές από εμάς στο νομοσχέδιο για την συμβίωση μεταξύ δύο ομοφύλων, δηλαδή πώς το λένε... Ναι, που ότι δύο ομόφυλοι μπορούν να ζουν μαζί. Και έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκεί ψηφίσαμε υπέρ 18. Ναι. Είχαμε πάρει ως απόφαση ότι είναι ελεύθερη η ψήφος. Mm-hmm. Ένα γκρουπ συναδέρφων ψήφισε όχι και κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν να ψηφίσουν καθόλου. Εμένα, αν με ρωτούσατε, αυτή την θέση θα ήθελα να είχαμε και στο άλλο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει λοιπόν το ότι επειδή σε κάποιο νομοσχέδιο συνέπεσε η άποψη ότι οι διολυσθένοι
Κοιτάξτε, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να τον κατηγορήσω εγώ για υπερβάλλον άνοιγμα προς το κέντρο. Αλλά όχι και να τον κατηγορήσουμε για υπερβάλλον άνοιγμα προς τα δεξιά. Λέτε. Συγγνώμη, όχι. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Ναι, αυτό. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Εγώ να τον κατηγορήσω για υπερβάλλον, η λέξη εντός εισαγωγικών, για υπερβάλλον άνοιγμα προς το κέντρο. Δηλαδή περισσότερο κοιτάει προς το κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, εντάξει. Είναι και η παράδοση της οικογένειας, αν θέλετε να πούμε. Απλά εγώ το σκέφτομαι πολιτικά και αν θέλετε και ρεαλιστικά. Δηλαδή αυτό το κέντρο πόσοι θέλουν τελικά να το συλλύσουν. Είναι η πολύφερβη. Ο κύριος Τσίπρας θέλει. Το νέο εγχείρημα της κεντροαριστεράς θέλει. Ναι. Εμείς θέλουμε, μα πόσο είναι αυτό το κέντρο. Αν ήταν τόσο μεγάλο θα είχε ένα δικό του κόμμα και θα ήταν και πλειοψηφία. Τελικώς ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας εκ των δύο αντιπρόεδρων, ο κύριος Γεωργιάδης, κάνει περισσότερο καλό ή περισσότερο κακό, όπως υποστηρίζουν αρκετοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, στη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Κύριε Λιάτσο, με είχατε ξαναρωτήσει πέρσι και σας είπα το εξής. Ότι... Ο οποίος ηρίστον παρόδο έχει άριστες σχέσεις και πολύ στενές σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά. Εντάξτε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και εγώ έχω σχέση με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Ναι. Τώρα ότι μετά από 15 λεπτά που μιλάμε μπορεί να αρπαχτούμε πολιτικά είναι άλλο. Μιλάμε. Καλά, έτσι, έχω καλή σχέση με τον Άδωνη. Ακούστε να δείτε. Θα ήταν και παράλογο να μην μιλάτε. Μην κρυβόμαστε. Ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απευθύνεται σε ένα κομμάτι του λαού μας, το οποίο πιστεύει πράγματα όμοια με αυτά που πιστεύει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Προτιμώ λοιπόν να έχω ένα συνάδελφο μέσα σε αυτήν τη λαϊκή, πατριωτική, δημοκρατική παράταξη σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, που να μπορεί ή να συγκρατεί ή και να φέρει πίσω κομμάτι αυτών των ανθρώπων που μας έφυγε και πήγε δεξιότερα. Θα σας υπενθυμίσω, κύριε Λιάτσο, πώς άρχισε τη δήλωσή της το βράδυ που βγήκαν τα αποτελέσματα στη Γερμανία η Άγγελα Μέρκελ. Το ενθυμίστε. Για θυμίστε το μας. Είπε, πρώτη στο καθήκον μου είναι να επαναφέρω πίσω στις τάξεις της χριστιανοδημοκρατίας τους φίλους μας που μας έφυγαν και πήγαν δεξιότερα. Προς τα δεξιότερα. Άρα δηλαδή λέτε... Και βγήκε το 14% σωστό. Των ακροδεξιών στην Γερμανία. Άρα λέτε δηλαδή ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα βοηθήσει να επαναπατριστούν άνθρωποι που έχουν πάει στη Χρυσή Αυγή. Εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό... Που έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό λέτε. Μα κοιτάξτε, αυτό είναι και δική μου άποψη υπό ποιαν έννοια. Ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο με μια έξυπνη στρατηγική. Και αν θέλετε την άποψή μου, κύριε Λιάτσο, η στρατηγική αυτή δεν είναι θέμα στρατηγικής θέσεων πολιτικών. Είναι κυρίως συναισθηματικής πολιτικής αυτό που σας λέω. Είναι συναισθηματική. Δηλαδή τώρα ξαφνικά τι θέλουμε να πούμε, ότι ένα μόρφωμα αυτό της Χρυσής Αυγής που το 9 πήρε 1%, ξαφνικά 500.000 Έλληνες ήταν κρυφοναζιστές και πήγαν και ψήφισαν Χρυσή Αυγή το 15 και έγιναν ναζιστές. Δεν το πιστεύω. Μπορεί ένα κομμάτι, πράγματι. Ούτε εγώ το πιστεύω. Άρα όμως γιατί πήγανε, επειδή απογοητευθήκανε απολύτως. Βεβαίως, βεβαίως. Από τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, κυρίως από εμάς. Κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίως από εμάς. Μπορεί να είναι πολυσυλλεκτική Χρυσή Αυγή και να έχει είναι πάρει και από άλλους χώρους, αλλά το μεγάλο κομμάτι. Είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια μιλάω ότι μπορεί να είναι ακόμη και χρήσιμος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι μετριοπαθείς άνθρωποι, αυτοί που αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντρώοι, και να μην λένε μα είναι ο Άδωνης μέσα και εμείς δεν έχουμε δουλειά μαζί του. Αρκετοί τον λένε και ακροδεξιό. Του βάζουν το χαρακτηρισμό. Εντάξει, ότι είναι. Εγώ δεν πιστεύω. Σας λέω ότι λένε. Όχι. Γιατί ο κόσμος ξέρει τώρα. Εντάξει, δεν διαβάζει εφημερίδες. Δεν έχει τη δική μου συνηγορία. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, εγώ σε πολλά πράγματα, στα περισσότερα. Άρα κρίνεται θετική. Διαφωνώ με αυτά που λέει ο Άδωνης. Έτσι, διαφωνώ με στα περισσότερα. Αλλά άλλο... Σε ποια διαφωνείτε, αν επιτρέπετε. Κοιτάξτε. Πείτε στον κόσμο σε ποια διαφωνείτε. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω εάν τυχόν, ας πούμε, υπόθηκε έτσι, γιατί δεν το άκουσα. Παρακαλώ. Εσείς μπορεί και να το έχετε διαβάσει. Ότι θέλοντας να επιχειρηματολογήσει για τη ληστρική φορολογία που υπάρχει, και αυτό είναι αλήθεια. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι, προσπάθησε να δώσει ένα άλλο. Να σας το πω ακριβώς. Εννοείται για τα Paradise Papers. Ναι, είναι σημαντικό. Γενικά για offshore εταιρείες. Είπε για Paradise, για τους offshore. Ναι. Είπε ότι δεν το βρίσκω καθόλου ανήθικο το να μπορεί κάποιος να ξεφύγει από μια κυβέρνηση που θέλει να τον υπερφορολογήσει. Δεν το βρίσκω καθόλου ανήθικο. Στον παγκόσμιο καπιταλισμό, όσο οι κυβερνήσεις αυξάνουν τους φόρους, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να γλιτώσουν αυτή τη λαϊλασία των εισοδημάτων τους από τις κυβερνήσεις. Έτσι δουλεύει το παγκόσμιο σύστημα, απαντώντας σε ερώτηση για τα Paradise Papers.
και είπε στο μέτρο που τα χρήματα αυτά είναι προϊόν πραγματικής εργασίας και πραγματικής δράσης και όχι φυσικά βρώμικο χρήμα. Εντάξει, από εγκληματική καλά, δραστηριότητα. Ναι, βεβαίως, με αυτή τη διάρκεια. Γιατί αυτό είναι άλλη τάξη και μεγέθους ζήτημα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Αυτό είναι κακουργηματικό. Πώς σας φαίνεται ότι δεν το βρίσκει εντάξει, ανήθικο. Σας απαντώ λοιπόν ναι. ότι αυτό είναι μια αυστηρά προσωπική άποψη του Άδωνη του Γεωργιάδη ναι. και δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη θέση και ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Ευθέως. Εκεί που έπρεπε να τον υπερασπιστώ, τον υπερασπίστηκα και εδώ σας λέω ότι. Τώρα ήρθαμε στο προκείμενο. Δεν με εκπροσωπεί η θέση αυτή. Ήρθαμε στο και διατάφτα. Δεν εκπροσωπεί και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι ναι. υπέρ ή εναντίον των offshore. Κοιτάξτε, είναι άλλο οι offshore, οι νόμιμες επιχειρηματικές offshore ναι. με τη φορολογία τους, με τα πάντα, που μπορεί να είναι εργαλείο διευκόλυσης από το να είσαι σε ένα τραπεζικό σύστημα. Και άλλο offshore που γίνονται για να γλιτώσουν, παραδείγματος χάρη, φόρους. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Και μιλάω συνολικά για όλους τους πολίτες. Δεν μιλάω για τους πολιτικούς εξάλλου, όπως ξέρετε, από πέρσι το 2016. Απαγορεύεται να έχουν απαγορεύεται και οι νόμιμες. Και οι νόμιμες offshore και οι απολύτως... και οι συγγενείς τους να έχουν offshore. Ναι, ναι, και τα πρώτου βαθμού. Και οι απολύτως νόμιμες. Ναι. Επομένως, μιλώ συνολικά. Μιλώ συνολικά. Εντάξει, αυτό αντιμετωπίστηκε με καθυστέρηση, θα έλεγα, το 2016. Περάσαν πολλά εξάλλου, χρόνια. Αν είναι αλήθεια. Ότι μέσα σε εκεί είναι ας πούμε και από χώρες με πολύ χαμηλή φορολογία που είναι επιχειρηματίες που είναι εκεί στα Paradise Papers ναι, ναι. καταρρύπτεται κατά κάποιο τρόπο και η επιχειρηματολογία του φίλου μου του Άδωνη που λέει ότι μόνο εκεί που υπάρχει ψηλή φορολογία ναι. είναι προφανώς κάποιοι που δεν θέλουν να πληρώνουν καθόλου φόρους. Δεν γίνεται. Πάντως θέλουμε να ακούσουμε και την άποψή σας κύριε Καγκλαμάνη για την υπόθεση με την κυρία Μητσοτάκη, αν θέλετε να την πούμε Γκραμπόφσκι, γιατί ακούμε μερικούς τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, μόλις αναφέρεται το θέμα της offshore τη συζύγου του κυρίου Μητσοτάκη, την ονομάζουν Γκραμπόφσκι. Αν πάνε σε άλλο θέμα, θα την πούνε κυρία Μητσοτάκη. Το θέμα σας, το θέμα με την κυρία Μητσοτάκη, ποιο είναι η δική σας θέση. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω. Έκανε καλά που είχε offshore. Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, αυτό ναι. είναι το όνομά της. Μαρέβα Μητσοτάκη, σήμερα. Βεβαίως, επειδή είναι επιχειρηματίας, μπορεί. Στον επιχειρηματικό της, στην επιχειρηματική της δραστηριότητα να ήταν γνωστή με το πατρικό της όνομα ναι. και δεν είναι κακό να το έχει διατηρήσει εκεί, αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι το όνομα του σύζυγου της, κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Την έχω συναντήσει μία φορά όλοι και όλοι, κύριε Λιάτσο, σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα πέρσι στη γιορτή της Δώρας Μπακογιάννη. Μάλιστα. Δεν είμαι δηλαδή άνθρωπος ούτε του περιβάλλοντός της, ούτε την ξέρω ούτε τίποτα. Εάν όμως δεν απατώμε, κύριε Λιάτσο, το Φεβρουάριο του 2017, το ίδιο ακριβώς θέμα, ήταν επί δύο συνεχόμενες Κυριακές το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Και αν δεν απατώμε, είναι αλήθεια αυτό. Και αν δεν απατώμε επίσης, ο κύριος Βαξεβάνης, εδώ τώρα το λέω από αυτά που διαβάζω, παράδειγμα, μπορεί να τον αδικώ. Ναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά, τις είχε κάνει και μήνυση. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ο εισαγγελέας τη μήνυση αυτή την εξέτασε και δεν προέκυψε τίποτα. Το να επανέρχεται τώρα αυτό το πράγμα στο ίδιο ακριβώς, με την ίδια ακριβώς πληροφόρηση. Εάν εσείς μου πείτε ότι στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς μην ορκίζεστε κι εσείς κύριε Καγκλαμάνη, γιατί θα δείτε τι έχω να βγάλω, αυτό είναι άλλο. Εγώ μιλάω για αυτά που ξέρω αυτή τη στιγμή. Κατά την άποψή μου δεν χτυπάνε την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Προσπαθούν να χτυπήσουν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Να σας ρωτήσω έτσι. Κάτι. Το θέμα δεν ήρθε από Έλληνες δημοσιογράφους. Όχι, το όχι. Το θέμα ήρθε επειδή βγήκαν στον αέρα τα Paradise Papers. Ναι, έτσι ξαναήρθε στο προσκήνιο. Σύμφωνη. Δεν αφισβήτησε δηλαδή, η γυναίκα ότι ήταν διαχειρίστρια κάποιου ναι. βάζει σε αυτό. Δεν είπε όχι. Όχι, σας λέω και πώς ήρθε τώρα στο προσκήνιο ναι, πάλι. Συμφωνώ. Δεν ήταν κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι που θέλουν να χτυπήσουν την κυρία Μητσοτάκη ή τον σύζυγό της. Εγώ σπανίως τα βάζω με τους δημοσιογράφους. Και καλά κάνετε νομίζω. Σπανιότατα θα σας έλεγα. Και κάνετε ελάχιστες πολύ σοφά. Ελάχιστες είναι οι φορές όταν πλέον ένιωσα ότι με προσέβαλαν ως άνθρωπο. Άλλο αυτό. Έτσι. Άλλο. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Φύγουνε... Σπανίως. Επομένως, αυτό που είπα δεν το είπα για να ενοχοποιήσω τον όποιον συναδελφό σας. Mm-hmm. Είπα για το εννοούσα το πώς πήγε να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό εννοούσα. Δεν τα βάζω με τους δημοσιογράφους. Ο δημοσιογράφος του ήρθε μία είδηση και μάλιστα
πώς λέτε, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο τα Paradise Papers. Ναι. Τεκμηριωμένο, υποχρεωμένος κατά την άποψή μου. Εδώ βγήκαν από τη Βασίλισσα Ελισάβετ μέχρι... Βεβαίως, είναι υποχρεωμένος κατά την άποψή μου να τη δημοσιεύσει. Μα είναι δυνατόν. Έτσι, επομένως, εκεί πήγαινε η καμπάνα, χτύπαγε στο Μαξίμου. Στο ΣΥΡΙΖΑ του Μαξίμου. Ναι, ναι. Ούτε καν στο ΣΥΡΙΖΑ της πλατείας Κουμουνδούρου. Γιατί τώρα έτσι έφυγαν οι ρόζες και οι ναι. συνιστώσεις ναι. αυτά. Ναι. Και τώρα έχουμε δύο κυρίαρχες. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ της Κουμουνδούρου, που την Παρασκευή θα τον δείτε με πανό να διαδηλώνει μπροστά στην Αμερικάνικη πρεσβεία, έχοντας ξεχάσει ότι ο αρχηγός τους μόνο αγκαλιές και γλωσσόφυλλα δεν έκαναν με τον Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε πριν 15-20 μέρες, και είναι κοσίριζα του Μαξίμου. Μάλιστα. Είναι κοσίριζα του Μαξίμου. Εσείς παραδείγματος χάρη εχθές ή προχθές, πότε έγινε η συνάντηση, εσείς προσωπικά, να πάρω τον Γιώργο τον Κουρί που είναι καναλάρχης και εκδότης, είχε κληθεί στη συνάντηση με κατήστικους καναλάρχες που έγινε στο Μαξίμου. Μου πείτε ότι δεν το ξέρετε και το μαθαίνετε από μένα απόψε. Ότι έγινε συνάντηση. Ναι. Αφού έχει γραφτεί στον τύπο. Μπράβο. Γιατί δεν εκλήθη, ας πούμε. Εντάξει, δεν θέλουν το Μαρινάκι. Οκ. Okay. Ας πούμε, γιατί έτσι αλλιώς καλλιώτηκα. Αυτό δεν το ξέρω, ναι. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Το Γιώργο τον Κουρί γιατί τον φώναξαν. Το Γιώργο τον Κουρί που να τον φωνάξαν και να μην πήγε ο ίδιος, ξέρετε. Α, μπορεί να μην. Να το πω πολύ λαϊκά. Θα με κάνετε να τον αγαπήσετε. Με... Να το πω λίγο. Μπορεί να μην γούσταρε να πάει ο ίδιος στη συνάντηση. Μα κάνει, να είναι αυτή η απάντηση. Λέω τώρα, μια υπόθεση. Λέτε, εντάξει. Μια υπόθεση. Και εγώ λέω τώρα. Λοιπόν, έχω πολλά πράγματα να σας ρωτήσω. Θα σας διακόψω λιγάκι για 2 λεπτά διαφημίσεις. Και έχω πολλά πράγματα να σας ρωτήσω και στη συνέχεια. Όπως για το αν είναι ηθικό ή όχι να έχει κάποιο offshore. Επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Φίλες και φίλοι, υπάρχει και γκάλοπ της Όλγας της Καλατζή που έκανε το μεσημέρι για τον κύριο Κακλαμάνη με συμπολίτες μας από το κέντρο της Αθήνας που μεταφέρουν μέσω της Όλγας πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στον κύριο Κακλαμάνη. Και όσοι θέλετε, βλέπετε και το κρόλ που παίζει από πάνω στις οθόνες σας. Θα βγείτε ζωντανά να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Διαφημίσεις 2 λεπτών.